Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο στούντιο είναι μαζί μας ένας ξεχωριστός ταξιδιώτης. Και λέμε ξεχωριστός γιατί κάθε ταξίδι του ουσιαστικά είναι μια ανυπέρβλητη προσφορά. Είναι παιδί ναυτικού, γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Λακωνία. Όπως δηλώνει, διαβάζει Ηρόδοτο και Καζαντζάκη, ενώ το πρώτο του ταξίδι που έχει κάνει με τους γιατρούς του κόσμου ήταν στη Βηρυτό πριν από περίπου 20 χρόνια στο Παλαιστινιακό καταβλισμό Σατήλα. Παράλληλα, πρωτοστάτησε και στο κίνημα κατά του τράφικινγκ στην Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν, σήμερα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα καλησπερίσω αμέσως εδώ στο στούντιο τον Νικήτα τον Κανάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να καλησπερίσω και όσους μας βλέπουν και να συγχωρέσετε την αμηχανία μου, δεν είμαι και πολύ συνηθισμένος να μιλάω δημόσια. Εδώ είμαστε όμως διαδικτυακή τηλεόραση. Στη διαδικτυακή τηλεόραση επιτρέπονται όλα. Ωραία. Η συζήτηση είναι πιο ελεύθερη σε σχέση με τη συμβατική τηλεόραση και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή και πολλές φορές και το Σάββατο είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στους τηλεθεατές, σε αυτούς που μας παρακολουθούν, στους διαδικτυακούς τηλεθεατές, να επικοινωνούν μαζί μας, να θέτουν τα ερωτήματά τους και να γράφουν τα σχόλιά τους μέσω του ζωντανού chat που έχει φτιάξει τηλεόραση της Ζούγκλας, κύριε Κανάκη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει και μια ευκαιρία και στον κόσμο να πει, να μιλήσει για αυτά που τον απασχολούν και να σε ρωτήσει για αυτά που θα ήθελε να ακούσει από σένα και όχι αυτά που εσύ λες από μόνος. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή, από την αρχή της εκπομπής όταν ξεκινήσαμε, ότι είναι ένας ουσιαστικά ανοιχτός διάλογος. Κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω πάλι και θα παρακαλέσω το control να το δείχνει από κάτω, πώς μπαίνετε και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του chat του Zoogla.gr, της τηλεόρασης της Zoogla's, όπως παρακολουθείτε την εκπομπή ακριβώς από κάτω. Υπάρχει ένα Greek κουμπί που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat του Zoogla.gr. Μπαίνετε εκεί ανώνυμα, ένα απλό nickname. Εγώ έχω μπροστά ανοιχτή την πλατφόρμα και βλέπω, παρακολουθώ τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Παράλληλα, μέσω του Facebook, η επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, έχω θέμα official, την βλέπετε ακριβώς από κάτω. Αν είστε στο Facebook, μπαίνετε εκεί και μπορείτε και από εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το email επίσης της εκπομπής που επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω θέμα 2011@gmail.com. Θα αρχίσω τώρα με τον κύριο Κανάκη και θέλω να ρωτήσω, ένας ταξιδιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει τον κόσμο, έχετε βρεθεί σε πάρα πολλά μέρη όπως στην Ουγκάντα, που μου λέγατε πριν από λίγο, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Κόσοβο, στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στο Ιράν, στην Ονδούρα και σε 60 χώρες τουλάχιστον. Η ζωή σας είναι ένα ταξίδι. Ναι, ήτανε. Τώρα δεν είναι πια. Ήτανε με την έννοια ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πια επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της δράσης στην Ελλάδα. Η κρίση που μας χτύπησε έχει δημιουργήσει καινούργια δεδομένα. Άρα προτεραιότητα έχουν πια και οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι που βλέπουν στα πολυατρία μας. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν ότι τα πολυατρία των γιατρών του κόσμου είναι χώρος όπου εθελοντές γιατροί βλέπουν ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και που τους δίνουν και την αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνουμε εδώ. Άρα μπήκε, αν θέλετε, ξαφνικά στη ζωή μας έντονα η ανάγκη να δουλέψουμε εδώ. Άρα περιορίσαμε πολλές από τις αποστολές. Εγώ απλά είχα την τύχη, όντας σχεδόν από την αρχή στους γιατρούς του κόσμου, να συμμετέχω σε όλη αυτή την ηρωική περίοδο, όπου στην πραγματικότητα εκείνο που κάναμε ήταν προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης της Ελλάδας σε χώρες που δοκιμάζονταν, σε πολέμους, σε καταστροφές. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει ταξιδέψει σε τόσες πολλές χώρες, έχει βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο και συνεχίζει να βοηθάει κόσμο, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ναι. Για αυτές τις ευρωεκλογές. Ναι. Βέβαια, έχετε υπάρξει υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2004. Με πολύ διαφορετικούς όρους και καλό είναι να το ξεκαθαρίσω γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει για αυτό το πράγμα. Και επίσης είστε ακόμα και γενικός γραμματέας του κόμματος Συμφωνία. Κοινωνική συμφωνία με τη Λούκα Κατσέλη. Η ερώτησή μου είναι γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά.
φυσικά. Ναι, καταρχήν να διευκρινίσω. Ευχαριστώ που μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Γιατί πριν πείτε το ναι, είχε περάσει ένα χρονικό διάστημα, ακουγόταν το όνομά σας, αλλά ακόμα δεν είχατε καταλήξει αν θα είστε ή όχι τελικά. Δεν είχαν καταλήξει. Δεν είχαν καταλήξει. Οι ίδιοι μου κάναν την πρόταση και τη δέχτηκα με χαρά, αλλά φαντάζομαι πως και σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες ονόματα συζητιώνται, υποψήφοι ρωτώνται. Οπότε όλο αυτό η δημοσιογραφική έρευνα το έβγαλε. Να διευκρινίσω όμως πριν το εξής, γιατί μοιάζουν όλα αυτά σύμβατα μεταξύ τους. Η γιατρία του κόσμου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, το οποίο μου έδωσε δυνατότητα να δώσω διέξοδο στην αντίληψη που είχα για αλληλεγγύη από νεαρός, από φοιτητής. Επομένως, είναι ένα πράγμα που το έκανα πολλά χρόνια και συνεχίζω να με θελοντής. Οι γιατροί του κόσμου όμως είναι πέρα από την πολιτική. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις, πολιτικές αποχρώσεις, που μας ενώνει ένα κοινό πράγμα, το ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Άρα, εκεί είμαστε πολλοί άνθρωποι διαφορετικοί. Και το λέω αυτό γιατί σέβομαι τους γιατρούς του κόσμου πάρα πολύ. Και προσπαθώ και τώρα να μείνει έξω από την πολιτική κουβέντα. Το δεύτερο ήταν ότι πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος πολιτικά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Δεν είχα συμμετάσχει ποτέ σε εξουσία, ούτε έχω διαχειριστεί εξουσία και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που είχε απόψεις, οποίες δεν τις έκρυβε ποτέ. Το 2004 μου είχε γίνει μια τιμητική πρόταση από τον τότε πρωθυπουργό. Όχι, δεν ήταν πρωθυπουργός. Το 2004. Ήταν ακόμα ακτιγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιώργο Παπανδρέου, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο την κοινωνία των πολιτών. Δέχτηκα, ήταν μια τιμητική θέση, μη εκλόγιμη, όπως επίσης και στις εκλογές του 2012 είχα την τελευταία θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της κοινωνικής συμφωνίας. Ήταν συνειδητή επιλογή να δηλώσω παρόν για τις πολιτικές μου ιδέες. Επομένως, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω, γι' αυτό και αυτό το διάστημα. Έχω σταματήσει τη δράση μου με τους γιατρούς του κόσμου, ώστε να μην τα μπερδεύω. Και το κάνω για τρεις λόγους, για να έρθω στο ερώτημά σας. Το πρώτο είναι γιατί εκφράζω την άποψη των συντρόφων μου της κοινωνικής συμφωνίας, ενός μικρού κόμματος, αλλά που έχει βάλει από την αρχή σας στόχο την ενότητα προοδευτικών δυνάμεων για να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ανατροπής, να υπάρχει μια διαφορετική κυβέρνηση. Άρα μου το ζητήσανε όφυλα να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται πια μια άλλη Ευρώπη και κανένας δεν χρειάζεται μόνο να το λέει, πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Και το τρίτο γιατί είχα μια πολύ μικρή προσωπική φιλοδοξία σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα να ακουστεί η φωνή των πιο αδύναμων και των πιο αδικημένων, ανθρώπων που συναντούσα και συναντάω καθημερινά. Γιατί όμως, ναι, ολοκληρώστε να πάμε και στο τρίτο. Είχα την σκέψη ότι βάζοντας υποψηφιότητα και διεκδικώντας έναν από τους τέσσερους σταυρούς που ανήκουν στους πολίτες που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσα να το κάνω. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ήταν πολύ πιο κοντά στις δικές μου πολιτικές ιδέες, γιατί έχει μιλήσει για τα θέματα τα οποία εμένα με απασχολούν και γιατί η αίσθηση δική μου είναι ότι στη σημερινή κατάσταση που ζούμε είναι η κύρια πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει μια διαφορετική πολιτική κατάσταση. Γιατί όμως στις ευρωεκλογές και όχι για παράδειγμα στις αυτοδιοικητικές? Θα μπορούσατε να βάλετε και υποψηφιότητα για δήμαρχος ή για περιφερειάρχης. Γιατί συγκεκριμένα στο Ευρωκοινοβούλιο? Καταρχήν, δεν έχω σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πρέπει κανένας να σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση και να την αφήνει στους ανθρώπους που ξέρουν για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είχα μεν κοινωνικούς αγώνες, αλλά σχέση με την πόλη και τα προβλήματά της, της πόλης και τα προβλήματά της, δεν είχα. Επομένως, θα ήταν υπερβολή. Δεν βάζω υποψήφιος για να είμαι. Στις ευρωεκλογές, έθεσα τον εαυτό μου στην διαδικασία της ψήφου, γιατί πιστεύω ότι η μεγάλη αλλαγή πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Από εκεί ξεκινούν όλα. Είναι μια Ευρώπη πολύ διαφορετική από αυτή που ξέραμε και εκεί με τις λίγες γνώσεις που έχω θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χρήσιμος. Άρα γι' αυτό επιλέγετε την Ευρωβουλή. Τώρα θέλω να ρωτήσω, βέβαια έρχονται και ρωτήσεις παράλληλα τηλεθεατών εδώ μέσω του chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Μετά από τόσα χρόνια προσφοράς που έχετε κάνει, αισθάνεστε ότι όλοι αυτοί οι κόποι έχουν αποδώσει ή κάπου δεν έχουν αποδώσει? Υπάρχουν κόποι που έχουν πάει και χαμένοι? Πάρα πολλές φορές. Σε κάποιες περιοχές που έχετε πάει, ακόμα και εδώ, στην Αθήνα, πολλές φορές που βοηθάτε τους άστεγους. Κοιτάξτε, είναι ένα συνεχής αγώνας, στον οποίο έχεις και πολλές αποτυχίες.
πάρα πολλές φορές δεν τα καταφέραμε, πολλές φορές δεν ήμασταν όσο επαρκείς θα έπρεπε να είμαστε, αν κάνει έτσι κανένα σκεφτεί λίγο αυτά τα 20 χρόνια. Όπως υπήρχαν και πολλές επιτυχίες αναλόγως των δυνατοτήτων που είχαμε. Είμαστε από μια μικρή χώρα, μια οργάνωση η οποία βασιζόταν κυρίως στην αλληλεγγύη των Ελλήνων, άρα οι δυνατότητες δεν ήταν μεγάλες. Βεβαίως είχαν αποτυχίες και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Μαθαίνουμε από αυτό, προσπαθούμε να το διορθώσουμε και περισσότερο όταν κανένας λίγο το σκέφτεται και κάνει την αποτίμηση, είναι ένας διαρκής αγώνας αυτό το πράγμα. Μια αποτυχία για παράδειγμα που θυμάστε έντονα. Υπάρχουν αποτυχίες στο εξωτερικό, πράγματα που δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε και να μείνουν σταθερές υγειονομικές δομές σε χώρες που είχαν τεράστιο πρόβλημα, οι οποίες να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Μπορώ να πω και για εδώ, για πράγματα που κάνουμε εδώ. Το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει στα πολυιατρία, παρόλο που έχουμε δει 80.000 ανθρώπους όλο αυτό το πέρσι, τη χρονιά. Τα 6 πολυιατρία των γιατρών του κόσμου ήταν 80.000 ανθρώπους και περίπου άλλοι 15.000 στις κινητές μονάδες. Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε μια λύση στο θέμα ανθρώπων οι οποίοι στερούνται βασικά τρόφιμα ή βασικά φάρμακα. Βέβαια, θα αναρωτηθεί κανένας, είναι δουλειά μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης να το λύνει. Σαφώς. Και δεν είναι. Σηκώνει, είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη. Αλλά έχουμε καθημερινές αποτυχίες. Μαθαίνει κανένας από αυτό, πηγαίνει παραπέρα. Και θα έλεγα ειδικά στα θέματα της πρόνοιας, επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι και μια χωριστή ιστορία. Νιώθεις πολλές φορές άσχημα όταν δεν μπορείς να βρεις ένα φάρμακο για κάποιον που χρειάζεται, όταν δεν μπορείς κάποιον να τον βοηθήσεις να έχει πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο. Θα έχουμε πολλές τέτοιες αποτυχίες. Αλλά πάλι. Αυτό είναι ένα πράγμα που σχετίζεται με τους γιατρούς του κόσμου, μια κοινή δράση πολλών ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς είναι πολύ πιο ικανοί, πολύ ναι, πιο δομεμένοι. Αλλά είναι γεγονός ότι τουλάχιστον στο δρόμο, όταν αναφερθεί το όνομά σας και πει κάποιος ο κ. Κανάκης, κατευθείαν του έρχεται στο μυαλό. Ναι, αυτό είναι καλό και κακό, επειδή έτσι. Ανήκω στην ιστορία του. Σας έχουν έτσι. Συνδέσει έτσι. Και με τους γιατρούς του κόσμου, αλλά και με την προσφορά πάνω απ' όλα. Θέλω να πάμε όμως εκεί. Ναι, απλά να εξηγήσουμε στο. Ναι. Μια λέξη μόνο γι' αυτό. Δεν το λέω κάνοντας τον μετριοπαθή ή κάνοντας το σεμνό. Δεν είναι αρνητικό έτσι. Αυτό. Ναι. Δεν σου το λέω αρνητικά. Δηλαδή, πάει στο μυαλό του καθενός, όχι του καθενός, να πούμε το 90% του κόσμου που σας γνωρίζει από αυτή την προσφορά. Αυτό είναι λίγο άδικο ίσως για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ναι. οι οποίοι πολύ πιο σεμνοί από μένα, ναι, οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά πάρα πολλά πράγματα, οι οποίοι αποφεύγουν την έκθεση στη δημοσιότητα που εγώ πολλές φορές ως εκπρόσωπος των γιατρών του κόσμου μίλαγα. Και ακόμα κι αν εγώ φύγω, εκλεγώ ή δεν εκλεγώ, και επειδή έρχονται καινούργια παιδιά με καινούργιες πιο φρέσκες ιδέες, ξέρετε, εγώ ανήκω και στον περασμένο αιώνα. Σε μια εποχή ηρωική των ανθρωπιστικών οργανώσεων, η οποία έχει περάσει, έχουν αλλάξει τα πράγματα και επομένως κανένας κάποια στιγμή πρέπει να δίνει τη θέση του σε νέους ανθρώπους που θα πηγαίνουν πολύ πιο πέρα. Να πάμε τώρα στους γιατρούς του κόσμου για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Καταρχάς, τι είναι οι γιατροί του κόσμου? Θα περάσουμε από εκεί, από κάποια πράγματα που κάνετε, συνέχεια να πάμε και σε πιο. Τυπικά είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Και το λέω και παρόλο που αυτόν τον καιρό έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο θόρυβος γύρω από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά πρέπει κανένας να μιλάει και γι' αυτό και όχι να το κρύβει. Είναι μια τυπική ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία ξεκίνησε το 1990 από μια ομάδα γιατρών που θεώρησαν ότι κατά τη στιγμή από αυτό που γινόταν στη Γαλλία, από τους Γάλλους γιατρούς του κόσμου, θα μπορούσαν να εκφράζουν την ελληνική αλληλεγγύη σε καταστάσεις καταστροφής και δυστυχίας. Έχει τρεις άξονες. Ο ένας είναι η άμεση ιατρική φροντίδα, το να δώσει ανθρώπους που στερούνται τη δυνατότητα να έχουν βασική υγεία. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσει υποδομές ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Και το τρίτο, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ο κόσμος πλέον δεν το ξέρει, είναι η μαρτυρία. Είναι να μιλήσεις για αυτά που βλέπεις, με την αξιοπιστία όμως του μάρτυρα που καταγράφει. Κάτι που κάναμε για παράδειγμα όταν συζητούσαμε για τη ρατσιστική βία, για να φέρω εδώ στα δεδομένα της Ελλάδας. Να πας παραπέρα και αυτό που εγώ λέω πολλές φορές, να ακουστεί η φωνή των πιο αδικημένων. Των ανθρώπων που πολλές φορές τους αγνοούμε, τους ξεπερνάμε. Έτσι ξεκίνησαν, έτσι προχώρησαν. Τα τελευταία 3 χρόνια, δυστυχώς, και το λέω, κανένας από εμάς δεν χαίρεται που έγινε αυτό, τα πολυιατρία των γιατρών του κόσμου σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος. Το βάρος? Το βάρος ανασφάλισης των ανθρώπων, ανθρώπων που δεν έχουν πια πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ανθρώπων που είναι άνεργων, των παιδιών τους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, ανθρώπων που και λόγω της κρίσης και κατά τη γνώμη μου, λόγω και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση, στερούνται ακόμα και τα πιο βασικά. Μια οργάνωση που υπερασπίζεται το δικαίωμα στην υγεία οφείλει να είναι εκεί, να δώσει τα βασικά, αυτά που μπορεί,
μέσα και από την ελληνική των υπόλοιπων Ελλήνων, αλλά να μιλήσει και γι' αυτό. Και πάλι ξαναλέω, χωρίς να παίρνει συγκεκριμένη θέση, υπέρ ή κατά ή να πολιτικολογεί, αλλά με την αξιοπιστία του μάρτυρα που βλέπει, καταγράφει και επομένως μπορεί να μιλάει με ακρίβεια για αυτό το θέμα. Τώρα, πριν να αποφασίσετε να πάτε ένα ταξίδι, να επισκεφτείτε μια χώρα, γίνεται κάποια σύσκεψη, πώς αποφασίζετε και λέτε θα πάμε σε εκείνη τη χώρα, στην Ουγκάντα ή σε κάποια άλλη χώρα της Αφρικής? Γίνεται κάποια σύσκεψη που λέτε, για παράδειγμα, ότι έχει ανάγκη ο τόπος εκεί περισσότερο, πάμε εκεί? Υπάρχει μια παρακολούθηση πάντα της μιας διεθνούς κατάστασης, εκεί που υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Έχουμε μια σταθερή πληροφόρηση η οποία υπάρχει, επίσης έχουμε μια επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα των γιατρών του κόσμου και εκτιμούμε, μετράμε και τις δικές μας δυνατότητες. Εκεί που μπορούμε να παρέμβουμε και θα έχει νόημα η παρέμβαση. Αυτό γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια δυστυχώς έχουμε ανακαλέσει και πολλές αποστολές και δεν έχουμε αναμειχθεί σε αποστολές που υπό άλλες συνθήκες θα μιλάγαμε για αυτές. Άγχος πριν Σύρια. Το ταξίδι αυτό. Νομίζω για κάποιον που έχει ταξιδέψει 20 χρόνια και έχει συμμετάσχει σε αυτό, όχι πολύ μεγάλο. Περισσότερο περιέργεια και περισσότερο η αγωνία αν μπορεί κανένας να είναι αποτελεσματικός. Αν θα μπορέσει να στήσει μια δομή, να είναι χρήσιμος. Και μια μεγάλη περιέργεια. Δεν πάβεις να είσαι πάντα ένας ταξιδιώτης που έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τόπους με ένα διαφορετικό τρόπο και να ζήσεις και πράγματα που σε πολλούς απλά τα βλέπουν από την τηλεόραση. Για το τι θα αντιμετωπίσετε εκεί, δεν έχετε ένα άγχος όταν πάτε σε μια χώρα η οποία έχει με υψηλή εγκληματικότητα, έχει πόλεμο? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντοτε στις ανθρωπικές οργανώσεις πρωτόκολλα για το τι κάνεις και το τι δεν κάνεις. Αυτοί που είμαστε οι πιο έμπειροι, που ερχόμαστε από πιο παλιά, αυτά τα έχεις ενσωματώσει και σαν προσωπική εμπειρία, οπότε προσέχεις. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πάντοτε. Αλλά διαβάσει κάποιο σε μια συνέντευξή σας ότι είχατε συλληφθεί. Έχω συλληφθεί στο Ισραήλ, ναι. Έχουν συμβεί διάφορα. Δεν έχει σημασία. Οι περισσότερες φορές αυτό οφειλόταν σε δικά μου λάθη παρά σε προβλήματα που είχε η οργάνωση. Άγχος με αυτή την έννοια, θα έλεγα πως όχι, έχουμε μια. Δεν θα το έλεγα λήψη κινδύνου. Είμαστε στοχευμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και για μας, για όλους όσους συμμετείχαμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν την ιστορία, το πιο σημαντικό ήταν να ήμασταν αποτελεσματικοί. Το άλλο περνούσε σε δεύτερο χρόνο. Και ξέρετε, βλέποντας τα εκ των υστέρων, είναι ένα πράγμα που μαθαίνεις να το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να ταξιδέψουν, κάτι που το σέβομαι πολύ, και υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι και ταξιδιώτες ή τουρίστες, οι οποίοι δοκιμάζουν πράγματα. Εμείς ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία. Διαβάζω σε μία συνέντευξή σας παλαιότερη, σε ερώτηση του δημοσιογράφου, τι θα σας μείνει αξέχαστο από αυτά τα ταξίδια που έχετε κάνει κατά καιρούς. Δώσατε την απάντηση. Ένα κατάλληλα λέτε που θα μου μείνει αξέχαστο ήταν το Νιου Αφρικά στη Μεθόριο Ερυθρέας Αιθιοπίας. Ναι. Μια περιφραγμένη από τα άγρια ζώα αυλή. Ακριβώς. Με ράτζα στη σειρά, όπου τα δύο σκεπαστά με καλάμια δωμάτια ονομάζονταν Σουίτς. Ναι, δηλαδή. Είναι ένα ταξίδι τον καιρό του πολέμου ανάμεσα στην Ερυθρέα και στην Αιθιοπία. Κοιτάξτε, όταν ταξιδεύεις σε εμπόλεμες ζώνες ή ταξιδεύεις σε περιοχές μεγάλης καταστροφής, πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις πράγματα που δεν είναι πολύ συνηθισμένα. Αυτό είναι επομένως το ένα. Και σε πολλές από αυτές τις χώρες, ακόμα και ελάχιστες πολυτέλειες μοιάζουν να είναι έτσι εκτός τόπου. Όταν όμως βρίσκεσαι. Ναι. Υπάρχει ένας άλλος λόγος αυτό. Επιλογή όλων μας ήταν πάντοτε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους τους οποίους είχαμε πάει για να βοηθήσουμε. Να μείνεις μαζί τους. Να φας εκεί που τρώνε και οι ίδιοι. Να αισθανθούν ότι είσαι κοντά τους. Αυτό που πολλές φορές λέγαμε το σύνδρομο το Land Cruiser στην ανθρωπιστική ιατρική, δηλαδή μεγάλες οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις που έρχονται, βλέπουν και φεύγουν για να μείνουν μετά σε ένα ξενοδοχείο ακριβό, δεν ταιριάζει ούτε στην ιδιοσυγκρασία των γιατρών του κόσμου, ούτε στην ελληνική αντίληψη περί αλληλεγγύης. Ήμασταν λοιπόν εκεί. Άρα, κοντά σε αυτούς, χωρίς να θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, ήμασταν και εμείς. Τώρα, όταν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, εσείς όταν ταξιδεύατε, σας έλειπε η Ελλάδα αυτόν τον καιρό που ήσασταν εκεί? Πάντα σου λείπει η Ελλάδα. Είχαν υπάρξει στιγμές που λέγατε να τελειώσω, να φύγω, να γυρίσω πίσω στη χώρα μου? Επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια σαν μετανάστης στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο εξωτερικό, την Ελλάδα την κουβαλάς μέσα σου. Άρα πάντα σου λείπει. Είναι αυτό που λέω σε φέρεις και όπου και αν πας η Ελλάδα σε πληγώνει. Ναι,
σου λείπει, αλλά έχεις στο νου σου αυτό που έχεις να κάνεις. Η διαφορά ήταν ότι ήξερες ότι θα γυρίσεις σπίτι σου, στην καθημερινή ζωή, άρα σου δίνει τότε να εκτιμήσεις τα πράγματα που έχεις. Θα λέγαω ότι τώρα, αν ένα πράγμα μου λείπουν αυτά τα ταξίδια. Μου λείπει αυτή η δυνατότητα να παρέμβεις και να βοηθήσεις σε καιρούς κρίσης που πιθανώς έχουν ανάγκη, αλλά ξαναλέω, είναι θέμα προτεραιότητων και η προτεραιότητα πια είναι εδώ η δική μας. Όταν γυρίζατε όμως πίσω και βλέπατε αυτή τη διαφορά που υπάρχει στην κοινωνία, δηλαδή μια χώρα της Αφρικής με όλη αυτή τη δυστυχία που υπάρχει, γυρίζατε ξαφνικά στην Ελλάδα που είναι μια τελείως διαφορετική χώρα. Πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που ζει τη δυστυχία εκεί, βοηθάει και γυρίζει στη χώρα του και βλέπει αυτή τη διαφορά. Δηλαδή ότι εκεί δεν έχουν να φορέσουν παπούτσια, το 80% έχει AIDS, έχουν φυματίωση και όλες τις άλλες ασθένειες και ξαφνικά έρχεστε σε μια χώρα υπερκαταναλωτική που κοιτάμε ποιος θα βάλει το παπούτσι μάρκα και ποιος θα έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Σε επηρεάζει στην αρχή, γυρίζοντας. Σε επηρεάζει μάλιστα από το δρόμο. Διότι όταν σταματάς σε ένα ενδιάμεσο σταθμό αεροδρόμιο για να γυρίσεις στην Ελλάδα, βλέπεις αυτή την τεράστια διαφορά την οποία υπάρχει. Το ξεπερνάς. Ελοχεύει πάντα ένας κίνδυνος στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, είναι αυτό που λέγεται burning syndrome. Να γυρίσεις και να μην μπορέσεις να επανέλθεις ποτέ. Θα σας έλεγα όμως ότι είχε ένα καλό. Γύριζες και εκτιμούσες τα μικρά πράγματα που έχεις εδώ. Το ότι έχεις κάπου να μείνεις, το ότι ξαναβλέπεις τους φίλους σου, το ότι είχε μια κανονική ροή η ζωή σου. Αυτό που τον τελευταίο καιρό συμβαίνει για όλους εμάς είναι ότι αυτή η δυστυχία που αντιμετωπίζουμε τη βλέπουμε και δίπλα μας. Σε ακολουθεί στο σπίτι σου. Πολλές φορές είναι ο γείτονας, ένας συνάδελφος, ένας συμμαθητής που έχει πρόβλημα. Το συναντάς κάθε μέρα και πρέπει να σας πω ότι υπό αυτές τις έννοιες είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα από τότε. Τότε ήξερες, θα πας, θα βοηθήσεις όσο θα βοηθήσεις, θα επιστρέψεις και θα έχεις μια κανονική ζωή. Αυτό σήμερα σε ακολουθεί συνεχώς και είναι πάντα. Είναι πάντα δύσκολο, αλλά υποτίθεται ότι και εκπαιδευμένοι είμαστε και υποτίθεται ότι το κάνεις κάτι τέτοιο συνειδητά. Άρα μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το όριο και ποιο που σταματάει. Είχατε δει ανθρώπους να παθαίνουν αυτό το σύνδρομο? Ναι, το έχω πάθει κι εγώ. Έχω βρεθεί κι εγώ σε μια κατάσταση στην οποία γυρίζοντας ένιωσα ότι για πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μου δεν ήμουνα ικανός να το κάνω. Θέλει λίγο χρόνο να το περάσεις. Παρόλο που είχα την εμπειρία από πολλά ταξίδια. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν βρίσκεσαι σε μια αποστολή, πολλές φορές να ταυτίζεσαι με τους ανθρώπους. Μια ανθρωπιστική αποστολή οφείλει να διατηρεί την ουδετερότητά της. Πολλές φορές σε μια ένοπλη σύραξη, στην οποία είσαι εκεί, εκ των πραγμάτων συμπαθείς τους πιο αδύναμους. Θα πρέπει να κρατήσεις την ουδετερότητά σου και δεν είναι πάντοτε, πάρα πολύ εύκολο. Είναι ένας επιπλέον λόγος στις σημερινές συνθήκες που συναντάμε καθημερινά αυτό που εγώ λέω αδικημένους ανθρώπους που επέλεξα όλο αυτό το διάστημα να παίχω πια από τους γιατρούς του κόσμου. Δεν θέλω να μεταφέρω στην καθημερινή δράση σαν εθελοντής, να πω απλά ότι είμαι θελοντής στους γιατρούς του κόσμου, έτσι, όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα οποία θα έλεγα πολιτικά, όπως και το ανάποδο. Δεν είναι πάντα εύκολο. Συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο πολλά διαφορετικά πράγματα. Ο διακόπτης δεν γυρίζει πάντοτε αυτόματα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει κανένας να το προσέξει πάρα πολύ. Βλέπω ότι παλαιότερα έχετε δηλώσει ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ανθρωπιστική και ότι θυμίζει πλέον γνώριμες εικόνες από την Αφρική. Θέλω να το στηρίξετε αυτό. Ναι. 3 χρόνια πριν ήταν στο ντοκιμαντέρ Diptocracy, το οποίο το είχα δηλώσει. Και είχα πει τότε ότι είμαστε στην αρχή μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Τότε πολλοί με ειρωνεύτηκαν. Πίστεψαν ότι είναι οι γνωστές υπερβολές των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επιβεβαιώνομαι εκ των υστέρων. Και θα δείτε και μαζί είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή ότι περιμέναμε να δούμε και συσίτια στα σχολεία και ανθρώπους που δεν θα έχουν τρόφιμα και ουρές. Άρα το βλέπατε να έρχεται το πριν βλέπαμε, από μερικά χρόνια. Όχι γιατί κανένας από εμάς είχε τίποτα μαγικές ικανότητες. Ήξερε την εμπειρία άλλων χωρών που είχαν βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση. Και δεύτερον, μιλώντας καθημερινά με απλούς ανθρώπους που χάναν τη δουλειά τους, που χάναν την ασφάλιση, που ψάχναν να βρούνε έτσι, ακόμα και τα στοιχειώδη, ήξερε ότι αυτό θα γίνει πολύ μεγαλύτερο και πολύ χειρότερο. Υπό αυτή την έννοια το είπα τότε. Δεν αισθάνομαι δικαιωμένος ως Κασάνδρα σε κοινωνικά συντρίμια πια, αλλά νομίζω ότι
Και αυτό σχετίζεται με όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Πρέπει να μάθουν να ακούν τον απλό κόσμο πολύ καλύτερα. Ακούγοντας τους απλούς ανθρώπους και αυτά που ζουν, πολλές φορές έχεις μια πολύ καλύτερη εικόνα από το να διαβάζεις στατιστικές, μεγάλες δηλώσεις ή να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να εστιάζουμε και στα μικρά. Και είναι αυτά που, ας πούμε, σήμερα πολύ κόσμο τον απασχολεί, για τα οποία πρέπει να έχουμε απαντήσεις να δώσουμε. Μήπως είναι και τεχνητή η κρίση? Τεχνητή με ποια έννοια? Ότι φτιάχτηκε. Μπορώ να το ξέρω και δεν γενικά. Το ρωτάω γιατί είναι κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό, ότι είναι μια τεχνητή κρίση. Δεν είμαι πολύ καλός στα σενάρια συνωμοσίας. Εκείνο που έχει συμβεί είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος στην Ελλάδα. Αυτό σήμαινε λοιπόν μείωση, μια εσωτερική υποτίμηση, όπως το λένε οι οικονομολόγοι. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μειωθούν μισθοί, να κλείσουν επιχειρήσεις για να γίνει ανταγωνιστική η χώρα. Αυτό έχει συνέπεια στις ζωές των ανθρώπων. Άρα υπήρχε ένα στόχος. Κατά τη γνώμη μου, όταν επιλέχθηκε ως δρόμος για να ξαναβγούμε στην ανάπτυξη, να είναι μια άλλη χώρα με εσωτερική υποτίμηση, ήταν αναμενόμενο. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό ανταμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται ως παράπλευρες απώλειες. Θα δείτε ότι στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο και στις συζητήσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό, για παράδειγμα, που είμαστε στη μέση μιας εκλογικής αναμέτρησης, όλοι μιλάνε με γενικούς όρους, όλοι μιλάνε για το γενικό. Είναι η ανάπτυξη, δεν είναι η ανάπτυξη, υπάρχει έλλειμμα, δεν υπάρχει. Και γίνεται πάρα πολύ λίγη κουβέντα για τα προβλήματα απλών ανθρώπων, τα οποία στην καθημερινότητά τους βλέπουν την καθημερινά να δυσκολεύει η ζωή. Αυτή ήταν και η φιλοδοξία μου της δικής μου ανάπτυξης, να μιλήσω ακριβώς γι' αυτό. Ξέρετε, ένας άνεργος δεν είναι μόνο ένα νούμερο. Ένας άνεργος έχει μια ζωή η οποία βυθίζεται καθημερινά, υποχρεώσεις που δεν μπορεί να τις βγάλει πέρα, παιδιά που δεν μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει μια κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, σε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το οποίο έχει και συνέπειες σε αυτό το πράγμα. Δημιουργεί δεδομένα, ανοίγει το δρόμο στη ρατσιστική βία και σε ακραίες αντιλήψεις, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά τον καιρό που έρχεται. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει κανένας να μιλήσει και για αυτά. Όσοι δεν φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν πολίτες, θα πρέπει να αισθάνονται ότι θα πρέπει να μιλάνε για τα πράγματα που αφορούν εκείνους. Είναι εύκολο να μιλάς για το γενικό. Τον κόσμο που συναντάτε καθημερινά, που έχει χάσει το σπίτι του, τον άνεργο, τον άστεγο, έχετε τη δυνατότητα να του πείτε ότι έρχονται καλύτερες μέρες, το λέτε αυτό? Καταρχήν πρέπει να πω ότι η ελπίδα είναι πάντα, πεθαίνει τελευταία. Σαφώς. Είναι πάντα αυτό που μένει σε έναν άνθρωπο. Σαφώς, αλλά έτσι. Μέσα σας το λέτε, το πιστεύετε? Όχι. Νομίζω ότι θα περάσουμε ακόμα πολλά δύσκολα χρόνια, είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιον δρόμο και να ακολουθήσουμε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να σταθούν όρθιοι. Δεν γυρίζεις από σχεδόν τα 2 εκατομμύρια ανέργους σε παλιότερα ποσοστά. Δεν ξαναβρίσκουν οι άνθρωποι εύκολα δουλειά. Και δεν ξαναβρίσκουν επίσης τις δουλειές που είχαν. Το να πάρει σήμερα ένα μισθό 350-400 ευρώ σε οδηγεί το να ζεις για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, για πολλά χρόνια, σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να βελτιώνεις τη ζωή σου. Και αυτό είναι που με απασχολεί κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι, και μακάρι να διαψευτώ, ότι υπάρχει πια ένα σειρματόπλεγμα στην ελληνική κοινωνία που χωρίζει αυτούς ακόμα που έχουν δουλειά, που τα καταφέρνουν, από όσους αργά και σταθερά βρίσκονται στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της ανεχείας και της στόχιας. Μιλώντας με τον κόσμο, δεν περιμένει από σένα να του πεις. Ξέρει τα προβλήματά του. Εκείνο που νομίζω τον ενδιαφέρει, και αν θέλω να είμαι ειλικρινή, είναι τι εσύ μπορεί να κάνεις γι' αυτό. Και σε επίπεδο πια Ευρωβουλής, πόσο μπορείς εσύ να μιλήσεις γι' αυτό και ποια είναι τα μικρά πράγματα που θα μπορούσες ώστε να τον ανακουφίσεις. Στη δικιά σας την περίπτωση που βλέπετε ότι ο κόσμος δεν έχει τα φάρμακα, ότι πάρα πολλοί φεύγουν από το σύστημα υγείας, δεν έχουν αυτή την κάλυψη. Τι θα ήταν αυτό που θα αλλάζετε άμεσα στο σύστημα υγείας? Και καταρχάς με τον κύριο Γεωργιάδη έχετε τύχει ποτέ να μιλήσετε, να του πείτε κάποια πράγματα, κάποια βρούμε, έχει τύχει να συναντήσετε? Ναι, τον έχω συναντήσει. Του έχετε πει τι συμβαίνει? Νομίζω ότι το ξέρει. Καλά, ναι. Νομίζω ότι το ξέρει, δεν περιμένει από μένα. Ναι. Έχω πει την άποψή μου. Ξέρετε, απέφευγα μέχρι τώρα, γιατί εκπροσωπούσα μια οργάνωση. Ναι, αλλά τώρα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Τώρα είναι αλλιώς και σε μια πιθανή συζήτηση, θα του πω πάλι χωρίς όμως προσωπικές εντάσεις. Θεωρώ ότι τα θέματα πολιτικής πρέπει να τέθονται σαν θέματα πολιτικής και όχι ως θέματα προσωπικών αντιπαραθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται εν γνώση.
θέτουμε, είναι και το εύκολο, θέτουμε ανθρώπους εκτός για να βελτιώνουμε τα νούμερα. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα έπρεπε να ξαναφτιάξουμε ένα σύστημα υγείας ξεκινώντας ανάποδα. Ξεκινώντας και καλύπτοντας καταρχήν τους πιο φτωχούς ανθρώπους, αυτούς που χρειάζονται το δημόσιο σύστημα. Με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με έμφαση στο να δώσουμε στους πολύ φτωχούς ανθρώπους και στους άνεργους πλήρη ιατρική κάλυψη, ώστε να τους δώσουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες να βρουν δουλειά. Θα μπει κανένας πώς γίνεται αυτό. Σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι, συζητάμε για το κοινωνικό μέρισμα. Σε ανύποπτο χρόνο είχε ισχυριστεί ότι αντί να μοιράζουμε αυτά τα λίγα χρήματα που μοιράζονται και που είναι και ένα είδη προεκλογικής παροχής αυτόν τον καιρό, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να πάνε να επενδυθούν για παράδειγμα στο σύστημα υγείας ώστε να καλύψουν τους ανασφάλιστους. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό. Συζητάμε για 500 εκατομμύρια ενώ άκουσα το πλεόνασμα είναι 3 δις εκεί περίπου. Εκεί είναι. Γιατί να μην υπάρχουν μέτρα ανακούφισης σε ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται σε απόλυτη δυστυχία και συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να ξαναπιάσουν τη ζωή τους. Άρα δεν θα πω ότι λεφτά υπάρχουν. Είναι προφανές ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και αν η σημερινή προτεραιότητα είναι να κλείνουμε νοσοκομεία, να αφήνουμε ανθρώπους εκτός συστήματος υγείας, εκτός πρόνοιας, να μην καλύπτουμε ούτε τα απλά, νομίζω ότι μια άλλη επιλογή θα ήταν να ξεκινήσει ακριβώς ανάποδα. Νομίζω ότι πρόσφατα. Όχι, νομίζω, έχει συνέβη και το έχω και στην ατζέντα για να σας ρωτήσω. Ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό κάποια μέτρα προστασίας για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει για τους άστεγους και υπάρχει επίσης και για τους πρόσβαση των μη ανασφάλιστων στα γιατρία. Να πάμε λίγο στους άστεγους που τους βλέπετε καθημερινά εσείς και τους συναντάτε και τους βοηθάτε. Ζούμε, το γεγονός ότι θα φτιάξουν κάποια μέρη, κάποια σπίτια που θα μπορούν να βρίσκονται εκεί. Δεν είναι μια κίνηση αυτή. Βεβαίως. Και είναι και πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια διαφορά. Περιμένεις από την υπεύθυνη πολιτεία να πει η ίδια τι θα κάνει και όχι πώς θα χρησιμοποιήσει χορηγίες. Αν το προσέξατε, θα είναι χρήματα που θα δοθούν από ιδιώτες. Η πολιτεία δεν είναι εδώ για να κάνει τον τροχονόμο σε χρήματα που θα δοθούν από τη φιλεσπλαχνία, την αλληλεγγύη κάποιων ανθρώπων. Από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται όμως να πάει παραπέρα. Αυτό είναι το ένα. Εγώ νομίζω ότι είναι πια καιρός να μιλήσουμε για την κοινωνική κατοικία. Με τον ίδιο τρόπο που γινόταν σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είναι και μια πρόκληση για τους υποψήφιους δημάρχους. Πρέπει να μιλήσουν λίγο ανοιχτά για αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι το να πάρουμε μέτρα ώστε να μην έχουμε άστεγους. Δεν έχει κανένα νόημα από τη μια μεριά να οδηγούμε ανθρώπους στην εξαθλίωση. Σε λίγο θα έχουμε θέματα με πληστηριασμούς, ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, λαϊκές κατοικίες που κλείνουν. Και να ερχόμαστε εκ των υστέρων να δίνουμε αυτό που θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς για μια χώρα να είναι αυτονόητο. Ξέρετε, μια χώρα της Δύσης, το να δίνει ένα πιάτο φαγητό, ένα κρεβάτι κάποιος να κοιμηθεί και τα βασικά φάρμακα, στην Ευρώπη που ξέραμε, αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και όχι να είναι αντικείμενο προεκλογικών συζητήσεων. Το ίδιο για την κάλυψη των ανασφάλιστων. Ακούω για παράδειγμα τώρα ότι οι ανασφάλιστοι θα μπορούν με 5 ευρώ να μπορούν να πηγαίνουν στα ιατρία του παιδί, έτσι πώς λέγεται το νέο σύστημα. Καταρχήν το ερώτημα είναι αν μπορούν να βρουν τα 5 ευρώ. Το δεύτερο ερώτημα είναι, δεν είναι κανένας να πας σε ένα ιατρείο για να σου πει ένας γιατρός τι έχεις, αλλά να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αν για παράδειγμα είσαι διαβητικός και δεν έχεις πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζεσαι, ή καρδιοπαθής, ας πούμε, ξεκινήσουμε από τα πιο απλά, ή ένα παιδί φτωχό που δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις ένα εμβόλιο, δεν λέει τίποτα το να το πεις. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Άρα χρειαζόμαστε μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Εγώ δεν μηδενίζω τα πράγματα. Είναι σημαντικό να γίνονται, αλλά καλό θα ήταν όσοι τα εξαγγέλνουν να έχουν και μια διάθεση αυτοκριτικής. Να σας πάω λοιπόν τώρα στην πολιτική. Mm-hmm. Αν εσείς μπείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, ποια είναι λοιπόν τα πρώτα θέματα που θα θίξετε εκεί? Τι έχετε σκεφτεί? Ναι. Καταρχήν να πω ότι θα αναρωτηθεί κανένας τι μπορεί να κάνει ένας ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και επίσης σε μορφή συμβολισμού. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις που μπορεί να καταθέτει, την παρουσίαση που μπορεί να έχει στο κοινοβούλιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θέση του να ανοίξει μεγάλα θέματα. Θα σας πω αμέσως δύο τα οποία έχω στο μυαλό μου, για τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα μίλησα στην Ευρώπη. Επισκέφτηκα το κοινοβούλιο, κάναμε μια μεγάλη καμπάνια, συνεχίζω να μιλάω εδώ χωρίς κανένας να μου δίνει απάντηση. Το ένα είναι ο εμβολιασμός των παιδιών, για παράδειγμα. Μια υπόθεση η οποία έπρεπε να είναι υπόθεση της πολιτείας. Πέρυσι, μόνο στους γιατρούς του κόσμου. Εξηγήστε το λίγο αυτό για τον εμβολιασμό. Παιδιά σήμερα που είναι ανασφάλιστα πρέπει να καλύπτουν τα εμβόλια μόνο τους σε ένα μεγάλο βαθμό. Πέρυσι, μόνο στους γιατρούς του κόσμου καλύψαμε 6.000 παιδιά, με περίπου 9.000 εμβόλια. Είναι τα πιο φτωχά παιδιά. Αυτό
είναι μια ευθύνη της πολιτείας. Οφείλουμε λοιπόν να καλύψουμε πλήρως τα παιδιά. Και εκείνο που μπορεί να κάνει κανένας μέσω του κοινοβουλίου είναι να θέσει ακόμα πιο πιεστικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και να μιλάει γι' αυτό. Άρα το ένα είναι αυτό. Ένα, σας λέω αμέσως ναι. Πράγματα που όπως προχθές μάθαμε για τον κύριο Γκλέζο ότι θα θέσει το θέμα των γερμανικών αποζημιών. Το δεύτερο είναι, σας λέω, δύο θέματα που έχουν απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα των εγγύων. Εκεί. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι ανασφάλιστες. Πολλοί από τους τηλεθεατές μας το ξέρουν γιατί θα το έχουν ζήσει. Οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν νοσήλια σε δημόσιο νοσοκομείο. Άρα κανένας πρέπει να πιέσει να γίνει ένα πολύ απλό πράγμα. Εγώ θα έλεγα γίνεται και πολύ απλά. Οι γυναίκες και τα παιδιά, σαν τις πιο ευάλωτες ομάδες, να καλυφθούν χωρίς κανένας να ρωτάει ούτε ποιος είναι ούτε τι είναι, με ένα βασικό βιβλιάριο πρόνοιας. Αυτό το βιβλιάριο απορίας, ώστε να έχουν πρόσβαση στις μεγιές. Ξέρετε, τα παιδιά και οι γυναίκες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουν, να δώσουν εικόνα της ταυτότητάς τους, διότι φαίνεται και το παιδί και η έγκυος. Θα μπορούσε λοιπόν να πιέσει κανένας να είναι αυτό. Θα μπορούσε να πιέσει επίσης κανένας πολύ, δημοσιοποιώντας και ανοίγοντας συζήτηση στην Ευρώπη για κάτι που σήμερα δεν το πολύ συζητάμε. Το ψιθυρίζουμε στους διαδρόμους. Το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα δεν έχει τεθεί σε κανένα σημείο, ούτε στη διαπραγμάτευση. Δεν έχει κουβεντιαστεί ποτέ με τους εταίρους ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία φέρνουν ένα κομμάτι του πληθυσμού σε απόγνωση. Σήμερα το 30% των ανθρώπων ζει πάρα πολύ φτωχά. Θα μπορούσε λοιπόν κανένας. Κύριε Κανάκη, ότι συζητιέται λίγο αυτό. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό. Λένε ότι δεν παίρνουμε άλλα μέτρα, δεν γίνεται, δεν αντέχουμε άλλο. Έχουμε πολλούς άνεργους. Το έχετε δει λίγο. Να έχει μπει ποτέ σε κάποια από τα μνημόνια ή να είναι αντικείμενο συζήτησης και να τίθεται από τη δική μας την πλευρά. Εγώ νομίζω ότι γίνεται πολύ δειλά, πολύ αμήχανα. Και όταν το τελευταίο διάστημα, όπου πλέον η κατάσταση είναι εκρηκτική. Αν έχεις για παράδειγμα, όπως είπε ο ΕΟΠΗ, ο Υπουργός Υγείας είπε, δεν ξέρει ακριβώς το νούμερο, αλλά ο υπεύθυνος του ΕΟΠΗ είχε πει ότι είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Δηλαδή, μιλάμε το 30%. Εγώ λέω ότι είναι περισσότερο. Αν βάλει κανένας και αυτούς δεν μπορούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές φορές. Για ποιο νέο σύστημα υγείας μιλάμε όταν αυτή είναι εκτός. Αυτό έπρεπε να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Και πέρα από αυτούς που θα διαπραγματευτούν, μια αυριανή κυβέρνηση που εγώ προσδοκώ ότι θα είναι μια άλλη κυβέρνηση με τελείως άλλη λογική, όλοι οι άλλοι που βρίσκονται γύρω και έχουν μια θέση ευθύνης οφείλουν και να πιέζουν και να μιλάνε δημόσια. Ξέρετε, στο κοινοβούλιο, όσες φορές έθεσα το θέμα για παράδειγμα των εμβολιασμών, η στήριξη ήταν πολύ λίγη από Έλληνες ευρωβουλευτές. Για ποιο λόγο? Νομίζω, καταρχήν θα πρέπει να τοποθετηθούν τους ίδιους κάποια στιγμή. Ήδη πρέπει να τοποθετηθούν και σκοπεύω να το κάνω τις επόμενες μέρες. Η δική μου αίσθηση είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι μια μηχανία. Υπάρχει μια μηχανία γενικά να μιλάμε όταν βρισκόμαστε έξω για προβλήματα της χώρας, επειδή θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θίγουμε τη χώρα. Και δεύτερον, έχει περάσει και μια αντίληψη σε πολλούς ότι είναι μόνο τα μεγάλα θέματα. Και όχι τα μικρά καθημερινά. Οι Αμερικάνοι το λένε τα soft politics, τα μικρά καθημερινά θέματα τα οποία πρέπει να μπαίνουν στο προσκήνιο, πρέπει να αναδεικνύονται. Νομίζω ότι το υποτιμούσανε. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να θέλω να κάνω τον έξυπνο ή να λέω ότι εγώ μίλαγα γι' αυτό, πάρα πολλοί κόσμοι από τον πολιτικό κόσμο υποτιμούσε καθημερινά αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα. Δέστε αυτόν τον καιρό που συζητάνε, όλο αυτόν τον καιρό που συζητάνε σε πολλές στην τηλεόραση, σε δημόσιες συζητήσεις. Έχετε ακούσει πολλούς να μιλάνε συγκεκριμένα για πράγματα. Περισσότεροι αναφέρονται σε νούμερα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Διαβάζω ερωτήσεις τηλεθεατών. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να λέω σε εσάς ερωτήσεις και τα σχόλια. Ρωτάει ένας τηλεθεατής, θα δεχτείτε τα μνημόνια αν πάτε στην Ευρωβουλή? Ρωτάει. Και αν θα έρθουν νέα μνημόνια? Κατά τη γνώμη μου, θα υπάρξουν νέα μνημόνια. Θα υπάρξουν νέα μνημόνια. Νομίζω έχει περιγραφεί, πιθανόν δεν θα λέγεται μνημόνια, αλλά έχει περιγραφεί. Έτσι, με πολλούς τρόπους ότι η χώρα θα συνεχίσει να είναι υπό έλεγχο, οφείλει να παίρνει δημοσιονομικά μέτρα. Μάλιστα, γράφουν σήμερα αρκετά πράγματα οι εφημερίδες. Τι εννοεί κανένας αν δεχτώ τα μνημόνια? Προέρχομαι από ένα μικρό κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από την αντίδραση 10 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν το δεύτερο μνημόνιο. Αλλά είναι δεδομένη η στάση την οποία θα έχω. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα αλλά και την πολιτική θέληση να αλλάξει την κατάσταση στη χώρα. Και να υπενθυμίσω πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι μπαίνετε στο chat room της τηλεόρασης της Ζούγκλας, ακριβώς όπως μας παρακολουθείτε από κάτω,
υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει πείτε στο chat room του Zoogla.gr, εκεί βλέπω τις ερωτήσεις σας, εδώ, και τα σχόλιά σας προς τον κύριο Κανάκη. Η απάντησή μου είναι ότι θέλω να πιστεύω πως ναι. Αυτή είναι και η δημόσια δέσμευσή τους. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα συγκεκριμένα. Είναι η δημόσια δέσμευσή τους, έχουν εξηγήσει το πώς, μένει να αποδειχτεί. Αυτό θα κριθεί και εδώ θα είμαστε να το κρίνουμε. Επειδή ξαναλέω προέρχομαι από την κοινωνική συμφωνία, στην οποία από την αρχή βάλαμε ως στόχο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, μια προοδευτική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ το περιγράφουν, μια κυβέρνηση, μάλιστα την ονομάζουν Εθνική Σωτηρία. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο από πριν να λέει κανένας ότι θα αλλάξουν πράγματα. Εγώ το πιστεύω και γι' αυτό είμαι παρόν και δίνω με τις μικρές μου δυνάμεις αυτή τη μάχη. Θα κριθούμε. Και το μόνο που μπορεί κανένας να λέει για τον καθέναν μας είναι η συνέπεια που είχε στη στάση του όλο αυτόν τον καιρό. Αυτό είναι η πρίκα με την οποία ακολουθεί. Αν δεν το αλλάξουνε, αν δεν μπορέσουν να το αλλάξουνε, πολύ απλά δεν θα τα καταφέρουνε και θα έχουν ευθύνη σε σχέση με τα όσα έχουν πει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο στη χώρα μας, το οποίο λέγεται μεταναστευτικό. Και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Θέλω να μου απαντήσετε, αν γνωρίζετε, πόσοι είναι τελικά οι μετανάστες στην Ελλάδα, έχουμε κάποιον αριθμό? Δεν έχουμε, νομίζω. Όχι, δεν ξέρουμε. Ενώ θα πρέπει να ξέρουμε. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον. Είναι δύο κατηγορίες. Καταρχήν, δεν είχαμε ποτέ ουσιαστικά μια ουσιαστική μεταναστευτική πολιτική. Αφήναμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν. Κάποια στιγμή νομιμοποιούσαμε κάποιους ανθρώπους, αλλά χωρίς να έχουμε βάλει ποτέ κριτήρια τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πύλη εισόδου για χιλιάδες φτωχοπρόδρομους, απελπισμένους ανθρώπους που τους πρόχνει η φτώχεια. Ναι, αλλά να πάμε όμως και στην άποψή σας. Πιστεύετε δηλαδή λύνεται το θέμα αυτό? Το θέμα δεν λύνεται μόνο από την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι δεν λύνεται από την Ελλάδα. Άρα είναι ευρωπαϊκό, συμφωνείτε ότι είναι ευρωπαϊκό? Αφενός είναι ευρωπαϊκό. Οφείλει κανένας και είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους μια συζήτηση. Γιατί και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία. Οι πάντες μας κατηγορούν και ρίχνουν την ευθύνη. Το Δουβλίνο 2. Προφανώς. Το Δουβλίνο 2 μα δεν έχει λειτουργήσει. Το Δουβλίνο στην προκειμένη περίπτωση φορτώνει τις χώρες πύλες εισόδου με ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι εδώ και οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Ξέρετε, είναι ενδιάμεσο σταθμός η Ελλάδα, δεν έρχονται για την Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια κατανομή μεταναστών. Θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε μετανάστες, τι μετανάστες θέλουμε και τι και πώς το αντιμετωπίζουμε. Ας πούμε, στη Γερμανία χρειάζονται εργατικά χέρια, για παράδειγμα. Αλλά και θέλουμε να υπάρχει ελεγχόμενη μετανάστες, προφανώς. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Μην μπερδεύουμε αυτό με την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των μεταναστών που έρχονται. Είναι ένα πράγμα η διοικητική κατάσταση και αν πρέπει να είναι ή δεν πρέπει να είναι. Και ένα δεύτερο θέμα είναι στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, πόσο τους βοηθάμε να σταθούν στα πόδια τους. Κοιτάξτε, πολλοί από αυτούς είναι εγκλωβισμένοι. Πολλοί από αυτούς που σήμερα κρατώνται. Θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες και όχι δεν μπορούν μόνο, να φύγουν. Όχι μόνο. Είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν επιστρέψει. Κρατάμε ανθρώπους, για παράδειγμα, σε πολλά από τα κέντρα κράτησης. Υπάρχουν επίσης αστυνομικά τμήματα που κρατιούνται άνθρωποι έτσι, για πολλούς μήνες, χωρίς κανένας να τους εξηγεί τι ακριβώς θα κάνουν, τι ακριβώς θα συμβεί. Αντί να υπάρχει λοιπόν μια πολύ ξεκάθαρη διαδικασία, στην οποία να λέει ότι ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί να μείνει, εγκλωβίζουμε ανθρώπους, χωρίς να τους δίνουμε καμία απολύτως δυνατότητα, ούτε να πάνε πιο πέρα, ούτε και να γυρίσουν πίσω, χωρίς να έχουμε με πολύ αργές, οι οποίες έχουν βελτιωθεί, οφείλει να το πει κανένας το τελευταίο καιρό, αλλά με αργές διαδικασίες ασύλου, οι οποίες τροφοδοτούν ένα ρατσιστικό κλίμα που υπάρχει και που το συναντάμε πάντα όταν υπάρχει φτώχεια. Αλλάζει τη συζήτηση, διότι αρχίζουμε να συζητάμε να τους διώξουμε, να τους πετάξουμε στη θάλασσα, λες και αυτό μπορεί να γίνει με έναν μαγικό τρόπο. Θέλουμε μεταναστευτική πολιτική και θέλουμε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σαν χώρα. Κοιτάξτε, συζητάμε, λέει ο καθένας και ένα νούμερο. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, είναι 3 εκατομμύρια, άλλος λέει είναι 2 εκατομμύρια. Στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αριθμός. Θα έπρεπε να υπάρχει, διότι η αστυνομία. Δεν λένε τώρα. Και το άλλο όμως, κύριε Κανάκη, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ άνεργοι από τη μία πλευρά. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει 2,5-3 εκατομμύρια άνεργους και απ' την άλλη έχει και 2 εκατομμύρια μετανάστες. Αυτός είναι μια απλοϊκός συμψηφισμός. Δηλαδή, τι θα κάνει κανένας, θα διώξει, έχει κανένας ένα μαγικό τρόπο να διώξει 2 εκατομμύρια μετανάστες και θα υπάρχουν 2 εκατομμύρια θέσεις? Όχι. Είναι τελείως διαφορετικές η ανεργία το των Ελλήνων. Το έχουν συνδέσει με τέτοιο τρόπο
ώστε υπάρχει και πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή έξω, στον δρόμο, και νομίζω ότι το γνωρίζετε. Βεβαίως. Που λέει να φύγουν οι μετανάστες, διότι, για παράδειγμα, κάποιοι από αυτούς παίρνουν τη δουλειά, τη δικιά μου, με 10 ευρώ και δεν πάω εγώ να δουλέψω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Έχει αυξηθεί ο ρατσισμός στη χώρα μας. Τι πιστεύετε, δεν το βλέπετε, το βλέπετε καθημερινά? Το πρώτο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, έχει μια απλοϊκότητα. Το οποίο παίζει κανένας με τα νούμερα. Να φύγουν αυτοί και θα βρεθούν οι θέσεις εργασίας. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Όχι, λέω ότι υπάρχει κόσμος που το σκέφτεται. Όχι, το πιστεύω και τον εγώ τον κόσμο αυτόν τον σέβομαι. Δεν γιατί σημαίνει ότι. Πρέπει να σας πω ότι τον κόσμο αυτόν τον σέβομαι πάρα πολύ. Που εκφράζει εκπομπή. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Λέω και φαντάζομαι ότι αρκετοί έχουν ρωτήσει. Εγώ αυτόν τον κόσμο τον σέβομαι πάρα πολύ, διότι ζει ένα τεράστιο δράμα. Και εκείνο που προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι είναι δύο πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται απαραίτητα μαζί. Βεβαίως η ύπαρξη πάρα πολλού κόσμου που είναι έτοιμος να δουλέψει για πάρα πολύ λίγα χρήματα πιέζει τα μεροκάματα προς τα κάτω. Ακόμα και, αλλά αυτό και γίνεται θύματα εκμετάλλευσης. Βεβαίως, αυτό γίνεται πια από Έλληνες. Γίνεται από Έλληνες επιχειρηματίες, δεν γίνεται από κάποιον άλλον. Αλλά γίνεται πια αφορά και Έλληνες. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν δοκιμαστικά, δεν πληρώνονται από τις δουλειές, τους φωνάζουν και τους λες: κοίταξε, ρίξε το μισθό, αλλιώς θα φύγει, θα έρθει κάποιος άλλος. Δεν είναι λοιπόν μόνο προνόμιο των μεταναστών. Μακάρι να λυνόταν τόσο απλά. Δεν λύνεται τόσο απλά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω: θέλει κανένας να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Το δεύτερο, υπάρχει ρατσισμός. Βεβαίως υπάρχει. Και ο ρατσισμός κυρίως χτυπάει τις φτωχές γειτονιές και τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, γιατί είναι αυτή η απλοϊκότητα που τη βλέπει κανένας και κυρίως σε μια ακροδεξιά ρητορία που αναπτύσσεται, η οποία λέει ότι πάντα ότι φταίει αυτός. Ξέρετε, για τα προβλήματά μας δεν φταίνει ακόμα πιο φτωχή. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα στοχοποιώντας, βρίζοντας, απειλώντας, χτυπώντας ανθρώπους οι οποίοι, σας ξαναλέω, βρεθήκαν εδώ και δεν έχουν και καμία διάθεση να παραμείνουν. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Δεν λέω ότι λύνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πολλές φορές έχω πει και στο παρελθόν ότι η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας δημιουργεί εκ των πραγμάτων ατζέντα για το ρατσισμό. Ξαναλέω όμως, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει η χώρα και κυρίως δεν μπορεί να το λύσει με αστυνομικά μέτρα. Ξέρετε, έχοντας ταξιδέψει σε πολλές χώρες, πάντοτε υπήρχαν πρόσφυγες. Και πάντοτε υπάρχει ένα μεταναστευτικό ρεύμα, διότι είναι η φτώχεια που οδηγεί ανθρώπους να αναζητούν μια καλύτερη ζωή, πολλές φορές μια επιβίωση. Φτάνουν άνθρωποι εδώ απελπισμένοι. Το δικό μας το ερώτημα είναι πόσο εμείς είμαστε οργανωμένοι ή να τους δεχτούμε ή να μπορέσουν να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν. Αλλά να επιστρέψουν με αξιοπρέπεια. Το να συλλαμβάνεις ανθρώπους, να τους βάζεις σε μια φυλακή χωρίς κανένας να τους λέει τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολλοί από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι. Το να μην τους δίνεις καμία δυνατότητα να σωματωθούν, ξέρετε τι κάνουμε. Δίνουμε πρώτη ύλη σε εγκληματικές συμμορίες, τις οποίες θα τις δούμε να μεγαλώνει το επόμενο διάστημα. Ποια είναι η άποψή σας για τη Χρυσή Αυγή? Εγώ έχω στοχοποιηθεί αρκετές φορές από τη Χρυσή Αυγή και έχω βρεθεί να είμαι και αντικείμενο σκληρής κριτικής. Για ποιο μάλιστα λόγο? Υποθέτω ότι ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω μιλήσει ανοιχτά και δημόσια για τη ρατσιστική βία. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Ακόμα και εκφράσεις ακραίες, δηλαδή κάποιοι είπαν γιατρό, γράψα σε ένα site τους, αυτό έχει τρελαθεί, χρειάζεται ψυχίατρο, ή και τις προσωπικές εκφράσεις. Εγώ την αντιμετωπίζω σαν μια ιδιότυπη πολιτική κριτική. Με πολύ διαφορετικό τρόπο αυτό που συναντάμε, που συζητάμε, αλλά αυτό είναι. Κοιτάξτε, εμένα η στάση μου όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Μια ανθρωπιστική οργάνωση που συναντάει καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι είχαν δεχτεί ρατσιστική βία, δεν θα μπορούσε να κλείσει ούτε τα μάτια και για τα αυτιά, ούτε τα αυτιά. Και μιλήσαμε γι' αυτό. Εγώ θα δείτε, αν δείτε δηλώσεις μου, πολύ σπάνια έχω μιλήσει για τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν με ενδιαφέρει, αν θέλετε, το κόμμα αυτό καθ' αυτό. Με ενδιαφέρει μια νοοτροπία. Με ενδιαφέρει μια αντίληψη που ούτε σήμερα λέγεται Χρυσή Αυγή είτε αλλιώς, κινδυνεύει να παραμείνει και κινδυνεύει να οδηγήσει ακόμα περισσότερο σε κοινωνική αποσάθρωση. Είναι προφανώς ότι δεν συμμερίζομαι αυτές τις ιδέες. Είναι προφανές, νομίζω και από τη δράση μου, ότι απέναντι στο μόνο για Έλληνες, η δική μου η αντίληψη είναι το όπου υπάρχουν άνθρωποι. Θα αντιμάχομαι τέτοιες ιδέες, έτσι. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσωπικά απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Δεν έχω επικοινωνήσει και δεν υπάρχει και κανένας λόγος έτσι να τους ξέρω. Είναι φορείς όμως ιδεών από τις οποίες είμαι και ιδεολογικά και πολιτικά και προσωπικά απέναντι. Να σας πω κάπου αλλού τώρα. Υπήρξατε μέλος της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση του δουλεμπορίου το 2003-2004. Ναι.
Στο οποίο δέχτηκε και σε αυτό μια κριτική, ότι ήταν μια επιτροπή που τάχα δήθεν χρηματοδοτούσε ΜΚΟ. Και έχετε πρωτοστατήσει στο κίνημα κατά του τράφικινγκ στην Ελλάδα, ιδρύοντας παράλληλα τον πρώτο ξενώνα για θύματα δουλεμπορίου στη χώρα μας. Ναι. Γιατί αυξάνεται το δουλεμπόριο? Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν διαθέσιμοι σκλάβοι, διαθέσιμοι δούλοι, άνθρωποι που είναι έτοιμοι να επιβιώσουν και είναι έτοιμοι να πουλήσουν και την προσωπική τους ελευθερία, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αγοράσουν. Όταν κρίση. Η οικονομική κρίση, αυτό που ζούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχει βοηθήσει στην αύξηση του δουλεμπορίου? Θα έλεγα πως... Ή του τράφικινγκ. Θα ήμουν πολύ, πολύ προσεκτικός, γιατί δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία. Θα σας πω, όλη αυτή η συζήτηση ήταν μια συζήτηση πίσω στο 2004. Ναι, και γιατί σας το λέω, ναι. Από το ρεπορτάζ, για παράδειγμα, εμείς πολλές φορές... Έχουμε βρεθεί στον δρόμο και έχει χρειαστεί να κάνουμε ρεπορτάζ για την πορνεία και το τράφικινγκ. Είδαμε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ακόμα και φοιτήτριες, υπήρχαν μητέρες που δεν μπόρεσαν να χάσουν τη δουλειά τους και προκειμένου να μεγαλώσουν το παιδί τους ή να μείνουν σε ένα σπίτι, βγήκαν στην πιάτσα. Αναμενόμενο, δεν είναι. Και γίνανε πόρνες. Ναι. Κοιτάξτε, γι' αυτό το λέω, ναι, και το ρωτάω. Σωστό. Αλλά εσείς έχετε στοιχεία. Εγώ θα σας πω. Ναι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Το τράφικινγκ αφορούσε τη διακίνηση κυρίως γυναικών για να δουλέψουν ως πόρνες. Αυτό ήταν σε μια πολύ μεγάλη άνθηση το 2004, που ήμασταν σε μια κατάσταση που στις χώρες ζούσαμε το δικό μας μεγάλο παραμύθι, όπου οι πορνικές υπηρεσίες είχαν ζήτηση. Άρα υπήρχε διαθέσιμο έδαφος, λειτουργεί με τους νόμους της αγοράς, και γι' αυτό υπήρχε και εντός παρένθεσης εμπόρευμα. Αυτό έχει αλλάξει αρκετά από τότε. Αφενός μεν, γιατί υπάρχουν πια και πολλές Ελληνίδες που είναι διαθέσιμες να κάνουν αυτό το πράγμα, διότι τους οδηγεί η ανάγκη, και γιατί έχουν αλλάξει αρκετά, κατά τη γνώμη μου, οι όροι. Υπάρχουν υποψήφιοι σκλάβοι? Υπάρχουν. Άνθρωποι που είναι έτοιμοι για να επιβιώσουν, να κάνουν οτιδήποτε, και αναγκαστικά και την πορνεία. Υπάρχουν δύο πράγματα που η κοινωνία δεν τα συζητά. Δεν τα συζητάμε λίγο υποκριτικά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει πορνεία γιατί υπάρχουν πελάτες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αγοράσουν τις υπηρεσίες που θα τους προσφέρει η τελευταία δυστυχισμένη, κλείνοντας τα μάτια στο λόγο για τον οποίο την έχει βγάλει στο πεζοδρόμιο. Σας θυμίζω, επί Υπουργείας Λοβέρδου, την ιστορία με τις οροθετικές. Με το AIDS, βεβαίως. Δηλαδή, βγάλαμε τις διασύραμε. Βεβαίως. Βγάλαμε διασύραμε. Ενώ σκεπάστηκε ως ιστορία για 2-3 εβδομάδες και μετά σκεπάστηκε. Δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει το πρόβλημα. Και υπήρχε ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, για το οποίο κανένας δεν μίλησε. Βγάλαμε, διασύραμε γυναίκες που ήταν οι τελευταίες των τελευταίων. Οι άνθρωποι θα έπρεπε κανένας να τους προστατεύσει. Ναι, ναι, αλλά δέστε όμως ποιο ήταν το ενδιαφέρον. Βρέθηκαν εκείνο τον καιρό περίπου 30.000 άνθρωποι να πάρουν τηλέφωνο στο Κελπινίο που είχαν έρθει σε επαφή με αυτές τις γυναίκες χωρίς προφυλακτικό για να ζητήσουν να εξεταστούν. Αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι. Το κανονικό εντός παρένθεσης. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Άρα λοιπόν υπάρχει πορνική αγορά, επειδή υπάρχει κάποιος έτοιμος να αγοράσει. Και αυτό η κοινωνία μας δεν θέλει να το βλέπει. Έχουμε ανθρώπους που εκπορνεύονται στον δρόμο, ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, γιατί κάποιος είναι έτοιμος να αγοράσει τις υπηρεσίες του. Και όσο η φτώχεια μεγαλώνει, οι απελπισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την άλλη πλευρά. Και όχι μόνο σαν κοινωνία να μην βλέπουμε αυτό. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε μητέρες που μπορεί να το κάνουν, νέες γυναίκες. Όχι, όχι, ναι. Είναι μια πραγματικότητα και εγώ το ζω. Και είναι πολλές φορές η τελευταία κατάληξη. Ξέρετε, ξαναγυρίζουμε λίγο στη δεκαετία του 60. Μότο που είχαμε τη δεκαετία του 60, το αμάρτησα για το παιδί μου, το οποίο για πολλά χρόνια το λέγαμε γελώντας, αρχίζει να είναι μια πραγματικότητα. Συμβαίνει αυτό γιατί πολλές φορές μια νέα μάνα, μια νέα γυναίκα που έχει ένα μωρό, κανένας δεν τη ρωτάει πώς θα το ταΐσει. Κανένας δεν ασχολείται τι ακριβώς θα κάνει αυτή η γυναίκα. Και όσο δεν έχουμε δομές σοβαρές ουσιαστικές πρόνοιας που θα βοηθάνε τους πιο αδύναμους, οι πιο αδύναμοι θα είναι έτοιμοι να είναι υποψήφιοι σκλάβοι. Είτε αύριο να δουλέψουν σε κάποια δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί με αντάλλαγμα το φαγητό. Το έχετε δει και αυτό. Το έχετε καταγράψει στα ρεπορτάζ. Άνθρωποι που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει ένας φραγμός. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με το πόσο σαν κοινωνία είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τα πιο φτωχά μας μέλη. Και στην ατζέντα σας είναι το θέμα της πορνείας και του τράφικινγκ για την Ευρωβουλή? Βεβαίως είναι, γιατί στην Ευρωβουλή καταρχήν δεν συζητάς μόνο για ελληνικά θέματα. Ναι, σαφώς. Ναι, αν ήταν είναι στην υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει. Βεβαίως, έχω ζήσει. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2004 να αλλάξουμε τον νόμο. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όταν έβγαζε έναν άνθρωπο για εκπόρνευση,
Ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Mm. Επίσης δεν υπήρχε προστασία στις γυναίκες που καταθέταν. Αυτό άλλαξε και άλλαξε σημαντικά την εικόνα. Συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη, την ισχυρή Ευρώπη, να υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που έρχονται ως μετανάστες, ως πρόσφυγες, αναζητούν καταφύγιο για να επιβιώσουν, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πουλήσουν υπηρεσίες τους. Το βλέπουμε στην Ολλανδία, ναι. Το βλέπουμε στο Βέλγιο. Χρειάζεται λοιπόν να ξανασυζητήσει κανένας γι' αυτό, γιατί η κρίση μας έκανε λίγο να στραφούμε και να μείνουμε στα δικά μας σε όλη την Ευρώπη και να αγνοούμε ακριβώς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων μεγαλώνει συνεχώς? Δηλαδή καταστρέφεται η μικρομεσαία πια τάξη και έχουμε ή τους λεφτάδες, αυτοί που έχουν το χρήμα, και από εκεί και πέρα αυτούς που δεν το έχουν. Βέβαια. Με ανησυχεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτό που σας είπα πριν. Έχω την αίσθηση ότι απλώνεται ένα τεράστιο σειρματόπλεγμα στην ελληνική κοινωνία που χωρίζει τους ανθρώπους. Η μεγάλη επιτυχία της χώρας στη δεκαετία του 80, παρόλη την κριτική που μπορεί να είναι, τι έπρεπε να γίνει, όχι, είναι αυτό που λένε οι κοινωνιολόγοι κοινωνική κινητικότητα. Έδωσε τη δυνατότητα σε φτωχά παιδιά να βελτιώσουν τη θέση τους, να προχωρήσουν, να βρουν μια καλύτερη δουλειά και κοντά σε αυτούς να τραβήξουν και τους άλλους. Αυτό σήμερα όμως μοιάζει... λένε με τι χρήματα έγινε αυτό. Σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό. Ναι. Σηκώνει, γι' αυτό είπα, είναι ένα αντικείμενο μεγάλης συζήτησης, αλλά υποτίθεται ότι χρησιμοποιείς χρήματα για να βελτιώνεις την κατάσταση των ανθρώπων και οι ίδιοι άνθρωποι βελτιώνουν την κατάσταση της χώρας. Αλλιώς, ας αποδεχτούμε το γεγονός ότι θα είμαστε μια κοινωνία δύο τρίτων, μην πω πια ενός τρίτου, έτσι, που θα ζουν καλά και οι υπόλοιποι θα ζουν στον περιθώριο χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα να βελτιώνουν τη ζωή τους. Αυτό. Και είναι το δεύτερο που ανησυχεί. Το πρώτο είναι προφανώς γιατί είμαι με την πλευρά αυτών των ανθρώπων. Με νοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα βγουν από αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να ζεις προστατευμένος σε ένα καλό περιβάλλον και γύρω σου να υπάρχουν φτωχοί. Διότι αυτό οδηγεί κάποια στιγμή σε μια κοινωνική έκρηξη. Και οι κοινωνικές εκρήξεις δεν είναι απαραίτητα κάτι θετικό ή δεν έχουν πάντοτε το στοιχείο της πρόοδου. Μπορεί να μας πάνε πολλά βήματα πίσω. Να σας πάω σε ερώτηση. Ολοκληρώστε να σας πάω. Όχι, απλά εκεί σε όλη την Ευρώπη. Βρίσκει και ποάζεται ο φασισμός και οι ακροδεξίες αντιλήψεις. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Να σας πάω σε μια ερώτηση ελευθερία ακόμα. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές που πάνε στη Χρυσή Αυγή, κύριε Κανάκη? Όχι, καθόλου. Καταρχήν, τον ευχαριστώ που ρωτάει το ίδιο και πράγμα. Προφανώς θα ρωτάει αν είναι ψήφος αντίδρασης αυτός. Ναι, εγώ δεν ξέρω τι ψήφος είναι, αν κάποιος αντιδρά, κάποιος το πιστεύει ή όχι. Καταρχήν, να πω το εξής, μου δίνει ευκαιρία να το διευκρινίσω, ότι ουδέποτε θα έκανα καμία διάκριση για τις πολιτικές διακρίσεις κάποιων. Οποιοδήποτε θα ζητούσε υπηρεσίες που πρέπει να του δώσουμε, θα το κάναμε. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη μου διαφορά με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ζητάω πιστοποιητικά, δεν ρωτάω ποτέ ποιος είναι ποιος. Το μόνο νοιάζει είναι η ανάγκη. Να μπορέσετε να βοηθήσετε. Το δεύτερο είναι, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία να χαρακτηρίσω χιλιάδες ανθρώπους που ψηφίζουν το ένα ή το άλλο με βάση αυτό. Οι ίδιοι ξέρουν γιατί το κάνουν. Εκείνο που λέω είναι όμως ότι με την ψήφο τους, και δεν λέω ότι είναι ρατσιστές. Ξαναλέω, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους συμπεριφέρονται ρατσιστικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα γονίδιο ρατσισμού, όπως δεν έχουμε και κανένα γονίδιο αντιρατσισμού. Οι κοινωνίες όπως εξελίσσονται και με τα προβλήματα που έχουν βγάζουν ρατσιστικά αποδημένα. Απλά αναρωτιέμαι, και υποθέτω ο καθένας είτε ψηφίζει Χρυσή Αυγή είτε κάτι άλλο, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν με την ψήφο του βοηθάει να βελτιώσει τη δική του κατάσταση, την κατάσταση της κοινωνίας και αν αυτό είναι λύση. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, γιατί είναι στην ατζέντα και το είχαμε βάλει με τους συνεργάτες μου. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που έχετε με τους άστεγους, με την εγκληματικότητα, με το τράφικινγκ, με το δουλεμπόριο, με την πορνεία, τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, της κρίσης, τεράστιο πρόβλημα. Τα θέλουν. Εγώ νομίζω ότι ανθίζουν. Ανθίζουν. Ανθίζουν και ανθίζουν, αλλάζει καταρχήν μορφή. Συναντάμε όλο και πιο πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν πάντοτε και πολύ φτηνές ουσίες, οι οποίες είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες, όπως είναι το κράκ των φτωχών. Έχουμε δει καινούρια, νομίζω είναι η Ταϊλανδέζικη κόκα, κάπως έτσι λέγεται, η οποία κάνει απίστευτες βλάβες. Συμβαίνουν δύο πράγματα. Έχουμε πολύ πιο φτηνά και κακής ποιότητας ναρκωτικά. Έχουμε πολύ πιο πολλούς ανθρώπους που έρχονται. Αλλά το κυριότερο, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πού να στραφούν. Οι υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ έχουν μειωθεί. Έρχονται και σε εσάς, έτσι. Έρχονται αρκετοί. Υπάρχει καταρχήν μια κινητή μονάδα η οποία δουλεύει στους δρόμους επί 15 χρόνια. Ξέρετε, οι χρήστες είναι οι τελευταίοι των τελευταίων. Είναι οι άνθρωποι, όπως επίσης οι ψυχασθενείς που φεύγουν από τα νοσοκομεία πια και δεν έχουν που να πάνε, οι οποίοι δεν έχουν κανένα καταφύγιο. Τι χρειαζόμαστε? Και ένα άλλο ένα θέμα για τους υποψήφιους δημάρχους συζητάμε ή για τους αστέγους. Έχουμε μια κατηγορία αστέγων πολύ μεγάλη, οι οποίοι είναι είτε αλκοολικοί είτε χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν να πάνε πουθενά.
Δεν μπορείς να περιμένεις από έναν άνθρωπο ότι θα μπει σε μια διαδικασία απεξάρτησης, θα φύγει από αυτόν τον εφιάλτη, θα βοηθήσει τις οικογένειές τους, αν δεν του δώσεις κάπου να μείνει, κάπου να μπορέσει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Όσο λοιπόν μειώνονται οι προνοιακές δομές, θα συναντάμε ανθρώπους σε χειρότερη κατάσταση, οι οποίοι, επειδή και οι οικογένειές τους πια δεν μπορούν να τους βοηθήσουν, θα περιφέρονται ως φαντάσματα στην Αθήνα και θα είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε. Οι συμμορίες που γεννιόνται στην πόλη, η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα που υπάρχει, την πηγή της την έχει ακριβώς το ότι η πολιτεία, επειδή μετράει μόνο νούμερα, σταματάει να ενδιαφέρεται αυτούς τους ανθρώπους. Είπατε κάτι τώρα που το συγκρατώ στο μυαλό μου. Είπατε για συμμορίες που γεννιούνται στην πόλη. Α, βέβαια. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μα νομίζω το ζουν. Ιδίως οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο της Αθήνας θα συναντάνε. Μιλάτε για τα γκέτο συγκεκριμένα ή για άλλες περιοχές της Αθήνας που δημιουργούνται συμμορίες από πιτσιρικάδες. Εγώ δεν θέλω να πω τώρα για περιοχές ποιες είναι περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς. Έχει ενδιαφέρον όμως. Ξέρετε, γκέτο στην Αθήνα λέμε το κέντρο της πόλης. Και ίσως είναι και μια εξαίρεση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Γιατί εκεί συσσωρεύονταν οι πιο φτωχοί και οι πιο εξαθλειωμένοι. Άρα εκεί δημιουργούνται τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, γεννιέται παραβατικότητα. Αν είσαι ένα νέο παιδί 15-16 χρονών, 18, δεν έχεις τι να κάνεις. Πολλές φορές είσαι ένα παιδί μετανάστης, το οποίο δεν έχεις, βρέθηκες εδώ στο δρόμο και δεν έχεις καμία λύση. Αν δεν έχεις άλλες δυνατότητες, είναι πολύ πιο εύκολο να μπει σε μια συμμορία. Να σας πω κάτι, κι εσείς κι εγώ, αν καθίσουμε τρεις μέρες στο πεζοδρόμιο, πάμε και κοιμηθούμε σε μια πλατεία γιατί δεν έχουμε κάπου να μείνουμε. Είμαστε κουρασμένοι, άϊπνοι, βρώμικοι, ταλαιπωρημένοι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βλέπεις με άλλο μάτι τις προτάσεις που θα σου γίνουν να μπεις κάπου και πολύ περισσότερο όταν είσαι νέος άνθρωπος. Εμένα αυτό με φοβίζει. Φοβάμαι ότι θα είναι από τις συνέπειες της κοινωνικής κρίσης ότι η πόλη θα είναι λιγότερο ασφαλής και η ασφάλεια δεν έχει να κάνει πάντα με την αστυνόμευση. Η αστυνόμευση πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο. Γι' αυτό λέω, αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο και επειδή μιλάω καθημερινά μαστέγους και μέσα από τον ξένο έτσι, πρέπει να τους δώσεις ένα χέρι βοήθειας, να τους κατευθύνεις, να τους δώσεις μια λύση, μια ανακούφιση. Γιατί αλλιώς θα βρεθεί κάποιος άλλος να το κάνει με άλλα ανταλλάγματα. Και γι' αυτό βλέπετε και συναντιόνται όλα αυτά. Η πορνεία, τα ναρκωτικά, η μικροεγκληματικότητα. Και βεβαίως εκεί θα γεννηθεί και μεγάλη εγκληματικότητα. Και αύριο θα αναρωτιόμαστε, δέστε αυτούς που συλλαμβάνουν, που πιάνουν και τους κατηγορούν με μεγάλα εγκλήματα. Έτσι. Ακόμα και αυτό, οι ακραίες μορφές αντίδρασης οι οποίες υπάρχουν από την άλλη μεριά, από την αριστερά, όλα έχουν τη βάση στην κοινωνική. Από σ' άδρες που υπάρχει. Γι' αυτό λέω, αν δεν σταματήσει αυτός ο δρόμος και αν δεν μπει μια άλλη ατζέντα, θα ζούμε για πολλά χρόνια συνέπειες που κανένας μας ακόμα δεν μπορεί να τις καταλάβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν εδώ σήμερα, απαντήσατε σε αυτά τα ελπίζω ερωτήματα. Ελπίζω να ήμουν ειλικρινής και να απάντησα σε αρκετά πράγματα. Από τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, φυσικά είχαμε και αρκετά σχόλια. Ελπίζω να μην ήταν πολύ κακά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Οι τηλεθεατές σχολιάζουν ελεύθερα. Και καλά κάνουν. Εμείς τις ερωτήσεις και καλά διαβάζουν κάνουν. Και κάποια κάνουν. Σχόλια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ σας πολύ. Εύχομαι στην προσπάθειά σας και σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλή συνέχεια στα ταξίδια. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν αλλάζει νοοτροπία. Παραμένω, για το πιστεύω βαθιά, στο πλευρό των πιο φτωχών. Πιθανόν από το κοινοβούλιο θα μπορούσα να είμαι πολύ πιο χρήσιμος και στους ανθρώπους στην Αφρική, στην Ασία που έχω ταξιδέψει. Καλή συνέχεια λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, ζωντανά όπως πάντα, 5 με 6 το απόγευμα. Γεια χαρά.